Θρησκεία, θαύματα, προφητείες. Η Εκκλησία έχει αμφισβητηθεί, όπως και τα θαύματά της. Για όσους όμως τα έζησαν, αμφιβολίες δεν υπάρχουν. Έγιναν οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες σε γεγονότα της ζωής τους. Πρωταγωνιστές σε ένα έργο χωρίς θεατές. Μόνο ανάμεσα σε εκείνους και τον Θεό. Ο Γέροντας Παΐσιος, Άγιος πια, είναι μία μορφή που έχει χαρακτεί στην καρδιά και στην ψυχή πολλών ανθρώπων. Όσοι είχαν την τύχη ή την ευλογία, όπως λένε, να τον γνωρίσουν, ακόμη και σήμερα τον αισθάνονται δίπλα τους, κοντά τους. Συναντάς αυτούς τους ανθρώπους, αρκεί το βλέμμα τους και μόνο για να καταλάβεις τη χαρά αλλά και την ευγνωμοσύνη όταν φέρνουν τον Γέροντα, Άγιο πια στο νου τους. Με τον Γέροντα Παΐσιο προσωπικά ζω σε ένα διαρκές παρόν. Για μένα ο Γέροντας δεν έχει φύγει από τη ζωή. Θυμάμαι μια φορά που πηγαίναμε μια άλλη παρέα του. Ήμασταν όλοι καλοντημένοι, με ψηλές ιδέες περί του εαυτού μας, περιποιημένοι, ξέρω εγώ. Και πήγαμε να τον δούμε. Αυτός δόντια δεν είχε, ράσα δεν είχε, ένα μάτσο χάλια ήταν, ας πούμε, ανθρωπίνος. Και εμείς όλοι όμως περιμέναμε από αυτόν, θέλαμε να μιλήσουμε με αυτόν, τον ακούσουμε. Δηλαδή οι ζητιάνοι ήμασταν εμείς και αυτός ήταν ο άρχοντας, Πνεύμα Θεού. Οπότε μπορούσε να σου μιλάει και το ήξερε και ο ίδιος την πλούσια σου. Δεν σου έλεγε παραδείγματος χάρη, τι να σας πω εγώ ρε παιδιά, εγώ είμαι αγράμματος, είμαι του δημοτικού, δεν είπε τίποτα. Όχι. Ήξερε ότι ήταν πλούσιος, ήξερε ότι αυτός έπρεπε να δώσει. Και εμείς ξέραμε ότι είμαστε φτωχοί και ξέραμε ότι εμείς έπρεπε να πάρουμε. Δεν θα πηγαίνουμε να τον να διδάξουμε στον Άγιο Παΐσιο. Ναι, τον φαράσον τον γόνον και του αθώνος κλαίει. Αρσένιος Εσνεπίδης, το κατακόσμιο όνομα του Γέροντα Παϊσίου, ήξερε τα πάντα για σένα πριν καν του πεις το όνομά σου, πριν καν σε γνωρίσει. Το πιο εντυπωσιακό όμως, ή τρομακτικό αν θέλεις, ήταν ότι γνώριζε και το φορτίο που κουβαλούσε στην ψυχή σου. Ένα φορτίο που ήθελε να πάρει εκείνος στους δικούς του όμως. Και εσύ να φύγεις από το καλυβάκι του ελεύθερος από σκέψεις και βάσανα. Δεν ξέρω αν ήταν θέλημα Θεού όπως λένε, αλλά ο Γέροντας Παΐσιος από τη μέρα που γεννήθηκε, το μονοπάτι της ζωής του είχε ήδη χαραχθεί. Έμελε να γίνει ο ενδιάμεσος ανάμεσα σε εκείνον και τους ανθρώπους. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος που, εκτός του ότι ήταν φωτισμένος, αυτό που λέμε, ήταν Άγιος, αλλά ήταν και, εγώ αυτό κράτησα παραπάνω από αυτά, χαριτωμένος ως άνθρωπος. Ήξερε να σου δίνει χαρά, χαίρονταν κάθε φορά που σε έβλεπε και ήξερε να σε κάνει να αισθάνεσαι πραγματικά ότι είσαι δικός του άνθρωπος, φιλαράκι του. Η αγάπη του ήταν τόσο δυνατή μέσα του που νοιάζονταν πρώτα για όλους εμάς. Άκουγε για καρκίνο και δάκρυσε. Άκουγε για προβλήματα και έκλαιγε. Γεννήθηκε στη Μικρά Ασία το 1924. Είχε 8 αδέλφια και από μικρός συνεχώς είχε μαζί του ένα χαρτί, στο οποίο σημείωνε τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου. Δούλεψε σαν ξυλουργός, κατατάχθηκε στο στρατό και εκεί στον εμφύλιο υπηρέτησε ως ασυρματιστής. Από την παιδική του ηλικία ακόμα έδειχνε αυτόν τον ρυθμό ζωής. Όταν λέει ήταν, είχε μάθει, είχε πάει σε μάστορα, σε αρχιμάστορα της περιοχής εκεί που ήταν στην Κόνιτσα, όταν ήρθαν, όταν ήταν εκεί πέρα και ζούσε,
να μάθει την τέχνη του μαραγκού. Έφευγε, λέει, τα μεσημέρια και δεν καθόταν ενώ τον καλούσε ο αρχιμάστρος εκεί να φάνε μαζί, έφευγε στο σπίτι του για να μην αρτευτεί, να φάει νηστίσιμα στο σπίτι του. Πάντοτε ήθελε νηστίσιμα. Δεν ήθελε να μείνει, έφευγε με έναν τρόπο, λέει, ευγενικό, το καταλάβαινε, τον είχε μάθει το αφεντικό, τον είχε μάθει και πήγαινε, λέει, στη μητέρα του κοντά για να διατηρήσει αυτό το αριθμό ζωής, της ασκητικής ζωής από παιδική του ηλικία. Ο γέροντας Παΐσιος μπήκε για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος για να μονάσει το 1949. Η συνάντησή του με τον γέροντα Σιμεών ήταν καταλυτική για την πορεία και την διαμόρφωση του μοναχικού του χαρακτήρα. Νονός του ήταν ο Αρσένιος, τον οποίο το 1988 η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε ως Άγιο. Ο Αρσένιος, λοιπόν, ήταν εκείνος που επέμεινε να του δώσει το όνομά του για να αφήσει, όπως χαρακτηριστικά είχε πει, καλό γέρο στο πόδι του. Τον πανεφήμων άνδρα του όλους αθωνώ. Μοναχός πια, έστειλε μία φωτογραφία στην πολύ αγαπημένη του μητέρα Ευλαμπία. Στο πίσω μέρος της είχε γράψει ένα ποίημα αποχαιρετισμού. Μανούλα μου, σε χαιρετώ, εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω τη μάτιαν ζωή, των πλάνων να γελάσω. Στη μοναξιάν στην έρημον τα νιάτα να περάσω. Δια την αγάπη του Χριστού όλα θα τα θυσιάσω. Έφυγα απ' το Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή. Και πραγματικά, το 1956 χειροτονείται και παίρνει το όνομα Παΐσιος χάρη στο Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του. Το 1958 πηγαίνει στο Στόμιο Κονίτσης και το 62 στο Όρος Σινά. Φτιάχνει ξύλινους σταυρούς και τους πουλά στους προσκυνητές. Με τα χρήματα που βγάζει, βοηθά τους Βεδουίνους με τρόφιμα και χρήματα και, όπως είναι φυσικό, λατρεύεται. Οι άνθρωποι πήραν νερό στο όνομά του, γιατί η καλοσύνη του και η αγάπη του ήταν τέτοια που ήθελε να τους ελεήσει, και εκεί που έπαιζαν τα παιδάκια πήγαινε και έκαμνε τάχα μου ότι έπαιζε και αυτός μαζί τους και πετούσε, ας πούμε, τα χρήματα κάποια στιγμή που τον κυνηγούσαν και έκανε να φύγει για να τους ελεήσει. Στο Σινά μένει 2 χρόνια και έπειτα επιστρέφει στο Άγιο Όρος, από που δεν ξαναφεύγει ποτέ. Σου γίνει νοέρα και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή, γιατί όταν φανταστείς κινδυνός να πλανηθείς. Το 1966 αρρωσταίνει βαριά όμως και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Εκεί υποβάλλεται σε επέμβαση και μερική αφαίρεση των πνευμόνων του. Στο διάστημα, μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, φιλοξενείται στη Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή. Και όταν πλέον επιστρέφει στο κελί του και όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, παθαίνει βουβονοκύλη. Τότε στη ζωή του γέροντα έρχεται ο Γιώργος Μπλάντζας, διευθυντής τότε της Ογκολογικής Κλινικής του Θεαγενείου και καθηγητής χειρουργικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο μυαλό του φέρνει την πρώτη συνάντηση με τον γέροντα Παΐσιο. Δεν θέλει να χειρουργηθεί, του λέω για κυλιπίδες μου, μου λέει, αχ, αυτό θα με εμποδίζει. Λέω, όλοι μας έχουμε τις ιδιοτροπίες, τόσο μυαλό. Μπας περιπτώσει, του πήγα την ζώνη, τη φορέσαμε και ξαφνικά με κοιτάει χαμογελαστός και αρχίζει να κάνει μετάνοιες αυτές τις. Μετάνοιες, όπως κάνουν οι στρωτές, όπως λένε. Σηκώνει όρθιος και μου λέει με ένα χαμόγελο, «Α, δεν με εμποδίζει, θα την κρατήσω». Τι εννοούσε να εμποδίσει στην άσκησή του, όχι στην... Μετά από λίγο καιρό, με ζήτησε πάλι και μου είπε, κάνοντας υπακοή, «Έχω εντολή να κάνω την κύλη εγχείρηση». Λέω, «Ωραία, θα πάμε στο Θεαγένειο». Θα πάμε, μου λέει,
Μόνο ένα πράγμα θα σε παρακαλέσω. Και αυτό περισσότερο για εσάς. Λέω, τι είναι γέροντα? Θα πούμε το όνομά μου όπως είναι γραμμένο στο βιβλιάριο. Αρσένιος Εσνεπίδης. Δεν θα πούμε Παΐσιος. Γιατί δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεύτερη γκάφα μου. Με λέω τώρα γέροντα από μέσα μου, τι είναι σε δύσκολη θέση να μου φέρεις. Χειρουργήθηκε, έφυγε από το νοσοκομείο και μετά ανακοίνωσα σε όλους τους συνεργάτες μου ότι, ξέρετε, ο γέροντας που χειρουργήσαμε, ο μοναχός, είναι ο πατήρ Παΐσιος. Βέβαια έγινε μία αυτή, γιατί δεν μας το είπατε, και λέγαμε εμείς, δεν είναι καλό καιρό σαν τους άλλους. Ο γέροντας μετά και από αυτήν την περιπέτεια υγείας γυρίζει και πάλι στο Άγιο Όρος, πιστός στο Θεό και στους συνανθρώπους του. Το όνομά του σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται όλο και πιο γνωστό. Όλοι μιλούν για έναν υπέροχο γέροντα. Το 1993 η υγεία του δοκιμάζεται όμως και πάλι. Αυτή τη φορά παρουσιάζει αιμορραγίες. Βεβαίως, η διάγνωση ήταν αμέσως ότι ήταν καρκίνος. Του το είπαμε φυσικά. Και γυρίζει με ένα χαμόγελο και μου λέει, δεν ξέχασε τη στρατιωτική του θητεία. Μου λέει, τώρα θα με χειρουργείς κατευθείαν ή θα το βομβαρδίσουμε. Εννοούσε, λέω, είστε και καλός γιατρός, του λέω. Θα το βομβαρδίσουμε πρώτα και μετά. Και έτσι ο γέροντας χειρουργήθηκε με τη δική του θέληση και τη δική του βούληση. Θυμούμαι τι τραβήξαμε με τον κόσμο που ερχόταν. Χρειάστηκε να σταθώ στην πόρτα και να πω σε αρχιερέα, να πω σε συνάδελφο καθηγητή, συνάδελφο γιατρό, άλλους κλπ. Σας παρακαλώ, δεν θα μπείτε. Μα ήρθαμε από την Αθήνα, δεν θα μπείτε. Μα κρίμα, μόλις βγήκε από την εγχείρηση. Όλους τους δεχότανε χαμογελαστός. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Προσκύνημα. Λαϊκό προσκύνημα. Είναι αφάνταστο τι γινόταν. Και έχω να σας αναφέρω ένα περιστατικό ευλογημένο από μια άλλη μορφή που γνώρισα από κοντά τον με ευλογημένο Μητροπολίτη Μακαριστό Λαγκαδά Σπυρίδωνα, ο οποίος είχε πολύ στενή σχέση με τον Άγιο Γέροντα. Και όταν ανέβαινε, λέει, μας είχε πει να τον δει στο Θεαγένιο, τις σκάλες, έψαλε ο Μητροπολίτης, έψαλε τα νεκρόσημα τροπάρεα της κηδείας, τα νεκρόσημα. Και ανεβαίνοντας, μόλις έφτασε στο δωμάτιό του ο μακαριστός Μητροπολίτης, του λέγει, «Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι ντε, όλοι περαστικά μου λένε. Περαστικά δεν θέλω να ακούω άλλο, αυτό, να προετοιμάζομαι για να συναντήσω τον Χριστό μου, τον Κύριό μου». Ο πόνος του καρκίνου για το γέροντα ήταν εκείνη η δοκιμασία που, όπως έλεγε, τον έφερνε ακόμη πιο κοντά στο Θεό και γι' αυτό τον υπέμενε στοϊκά. Νομίζω ότι αν τον έβλεπε κάποιος τις στιγμές που πονούσε, δεν τον καταλάβαινε. Απλώς επειδή ήξερα και καταλάβαινα και άκουγα και την κοιλιά του, καταλάβαινε ότι πονάει πάρα πολύ. Δεν έλεγε τίποτε. Κάθε φορά που μιλούσε για τον καρκίνο πλέον, όταν είχε και αυτός τον καρκίνο, τον έλεγε ο ευλογημένος καρκίνος. Ευλογημένος ο καρκίνος. Γιατί, βρε γέροντα, να βρε παιδάκια μου, αυτός θα μας ανοίξει την πόρτα του παραδείσου. Λίγο πόνος, λίγο υπομονή, λίγο τα δάκρυα, λίγο το βάσαμ, θα μας λυπηθεί ο Θεούλης. Ζήτησε από τον Χριστό να του δώσει τον καρκίνο των άλλων ανθρώπων για να τους απαλύνει τον πόνο. Συμβουλεύει τους άλλους ανθρώπους, αυτό λέει, εσείς να μην το ζητήσετε, να μην το επιδιώξετε, γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Μπορεί να μην αντέξετε.
να σηκώσετε, ας πούμε, το φορτίο της αρρώστιας κάποιου ανθρώπου, ή παιδιού σας, ή φίλου σας, ή συγγενείς σας κτλ. Οι μέρες περνούν. Οι γιατροί σταματούν τις χημειοθεραπείες, γιατί πλέον ο οργανισμός του δεν αντέχει άλλο και του χορηγούν κορτιζόνη για τον πυρετό. Τρεις μέρες, τέσσερις πριν κοιμηθεί, με ζήτησε να πάω να τον δω. Όταν τον χαιρέτησα, μου λέει, τώρα πρέπει να φύγω, μου λέει, γιατί σηκώθηκα να κάνω μετάνοια και δεν μπορούσα. Λοιπόν, τώρα λέει, πρέπει να πάω στο Θεό. Και λέω, τι σύμπτωση ήταν αυτή. Τον γνώρισα με μετάνοιες και τον αποχαιρέτησα με μετάνοιες. Ζητεί να επιστρέψει στο Άγιο Όρος. Τελικά όμως αποφασίζει να παραμείνει μέχρι τέλους στο μοναστήρι, στη Σουρωτή. Κάτι που, όπως λέει ο γιατρός του, ήξερε από πριν. Ακόμη και το σημείο όπου επρόκειτο να ταφεί. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, η γιορτή της Αγίας Εφημίας, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Η μέρα συμβολική για το γέροντα και η πνευματική του σχέση με την Αγία Εφημία ιδιαίτερη. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο γέροντας στο βιβλίο του ιερομονάχου Ισαάκ Βίος, γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, το οποίο διασώθηκε, κάποια νύχτα που προσευχόταν άκουσε να χτυπάει πόρτα του κελιού του και να ακούει γυναικεία φωνή. Στην αρχή φοβήθηκε μήπως είναι τέχνασμα του πονηρού, αλλά στην ερώτησή του ποιος είναι, απάντησε η φωνή λέγοντας του ότι είναι η Αγία Εφημία. Για να βεβαιωθεί ότι δεν είναι πλάνη, τη ζήτησε να προσκυνήσουν την Αγία Τριάδα, πράγμα που το έκανε η Αγία Εφημία. Λίαν έφρανας τους Ορθοδόξους και κατήσυνας τους Κακοδόξους. Εφημία Χριστού καλή Παρθένε. Όπως αναφέρει ο γέροντας, τη ρώτησε για κάποιο εκκλησιαστικό θέμα που τον απασχολούσε εκείνο τον καιρό και εκείνη του διηγήθηκε τα μαρτύρια που υπέστη. Ο γέροντας πάντα θυμόταν αυτή την επίσκεψη και έτρεφε μεγάλο σεβασμό σε όλη του τη ζωή προς την Αγία. Είχε πάει μια παρέα και καθόταν απ' έξω από το καλυβάκι. Ακούνε, ο ένας λέει, ρε παιδιά, ακούστε, γυναικεία φωνή μέσα. Ακούνε όλοι, γυναίκα μιλάει, μιλάω γέροντας, μιλάει γυναίκα, μιλάω γέροντας, μιλάει γυναίκα. Α, λέει, εδώ, στο κέντρο του Αγίου Όρους που απαγορεύεται να πλησιάζει γυναίκα, πώς ακούγεται αυτή η γυναίκα. Κάθονται όλοι και περιμένουν, 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 περιμένουν. Κάποια στιγμή ανοίγει πόρτα. Βγαίνει ο γέροντας. Έλαμπε. Σκυφτός λίγο. Καλημέρα, παιδιά. Παίρνουν την ευχή. Του λέει ένας ο πιο θρασής λίγο. Του λέει, γέροντα, θέλω να μας λύσει μια απορία. Τι απορία, βρε, παιδιά? Να, λέει, γυναίκα ακούγαμε μέσα. Δεν είπε τίποτα ο γέροντας. Έσκυψε. Κοκκίνησε λίγο. Έλα, βρε γέροντα, τώρα πώς να φύγουμε εμείς από εδώ με την κακιά τη σκέψη ότι εδώ ήταν γυναίκα και σου μιλούσε. Και τότε τι λέει ο γέροντας? Να, βρε παιδάκια μου, έρχεται, λέει, και με κάνει παρέα. Να, ποια γέροντα έρχεται? Να, λέει, η ευθυμούλα μου, η ευθυμούλα μου έρχεται. Και έρχεται συχνά, γέροντα. Ναι, πολλές φορές μιλούσε για την Αγία Εφημία. Ο γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994, στις 11 το πρωί, και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Αρκεί και μόνον στον τάφο του τον ταπεινό που έχει χτιστεί εκεί στη Σουρωτή, να πάει κανείς και να προσκυνήσει και να ζητήσει αυτό που θέλει και ο Άγιος τον ακούει. Το είχα και εγώ όταν ο γιος μου είχε ένα πρόβλημα. Πίστη θέλεις αυτόν και τίποτα άλλο. Εκ πρώτης όψεως
δεν μπορούσες να κατανοήσεις το μέγεθος ούτε της αγιοσύνης ούτε της σοφίας του. Ήταν ένας άνθρωπος, ένας ασκητής, από τον οποίο δεν θα άκουγες τις βαρύγδουπες φιλοσοφίες, ρητορίες, αναλύσεις φιλοσοφικές κτλ. Ένας άνθρωπος απλός, αλλά είναι πάντα εύστοχες απαντήσεις. Όλοι όσοι τον γνώρισαν μιλούν για εκείνους συγκινημένοι. Δεν είναι τυχαίο που ένας κόμπος ανεβαίνει στο λαιμό τους λίγο πριν γίνει δάκρυ. Ευλάβεια, ευλογία, θύμησες από έναν γέροντα ξεχωριστό. Η μεγαλύτερη αρετή του ήταν να κρύβει την αρετή του. Ο γέροντας την αρετή του και γενικά τις ικανότητές του, τις πνευματικές, ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνει και ο περισσότερος κόσμος, δεν τις απεκάλυπτε σε όλους. Εκείνο το που το χαρακτηρίζει και τον χαρακτηρίζει, τον χαρακτηρίζει την ευλογημένη Αγία προσωπικότητά του, είναι ότι ήταν διορατικός άνθρωπος. Ακούγε για προβλήματα και έκλαιγε. Είχε μία παθολογική αγάπη για τους ανθρώπους. Αφάνταστο. Ο Δημήτρης Τσελεγκίδης, καθηγητής θεολογίας στο τμήμα ποιμαντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον συνάντησε για πρώτη φορά όταν ήταν φοιτητής, στο πλαίσιο μιας εργασίας, και από τότε δεν έφυγε λεπτό από τη ζωή αλλά και τη σκέψη του. Ήταν πάντα ευχάριστος, είχε ένα πηγαίο χιούμορ, ήταν ευρηματικός γιατί ήταν ευφυής κατά φύσιν, αλλά εκείνο που ήταν το πιο σημαντικό ήταν ότι ήταν ευφυής πνευματικά. Οι μαρτυρίες προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Όλοι όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν επιβεβαιώνουν όλα εκείνα που για κάποιους είναι απλές φήμες. Τον συναντούσαν στην Παναγούδα, ένα κελί εγκαταλελειμμένο για το οποίο ο γέροντας Παΐσιος εργάστηκε σκληρά. Ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν την τύχη και την ευλογία να τον γνωρίσουν είναι και ο Ανδρέας Παπαδημόπουλος, αστυνομικός στο Άγιο Όρος, απόφυτος της Αθωνιάδας Σχολής. Για πρώτη φορά συνάντησε το γέροντα το 1990. Έχω να θυμάμαι πάρα πολλά με το γέροντα και δεν θα είναι περιβολή να σας πω ότι νιώθω ακόμα και το άγγιγμά του εδώ στο νόμο μου ή στο κεφάλι, το χάιδεμα, το νιώθω. Είναι πολύ έτσι ζωντανές οι αναμνήσεις, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Τα θυμάμαι όλα σαν να είναι τώρα, σαν να τα ζω τώρα. Μπορεί να είναι θύμησες, αλλά είναι τώρα, ζουν στο παρόν. Φτάνω μέχρι το κελί, έξω από το κελί του γέροντα, υπήρχε μια πόρτα σε ερματένιο που ήταν κλειστή και υπήρχε ένα κουδουνάκι. Κούνησα την πόρτα, χτυπήθηκε το κουδουνάκι, ακούω κάποια στιγμή από μέσα από το κελί, ακούω μια φωνή, «Τώρα, Ανδρέα, έρχομαι». Θεώρησα ότι μάλλον παρακούω ή μάλλον είμαι επηρεασμένος από αυτά που έχω ακούσει για το γέροντα και η αλήθεια είναι ότι δυσπίστησα στην αίσθηση της ακοής εκείνη τη στιγμή. Οπότε μπήκα στον πειρασμό να φωνάξω για δεύτερη φορά για να προκαλέσω λοιπόν αυτό το θαύμα εντός εισαγωγικών. Και ξαναφωνάζω «Γέροντα, γέροντα». Οπότε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο γέροντας, βγαίνει από το κελί και μου λέει «Τώρα παιδί μου, δεν σου είπα, λέει, Ανδρέα, ότι έρχομαι». Ορίστε, λέει, έφτασε, είσαι πολύ ανυπόμονος. Μου ανοίγει την πόρτα, μπαίνω μέσα. Συζητήσαμε το γέροντα διάφορα πράγματα, τα οποία δεν είναι της παρούσης. Θέλω να καταλήξω όμως στο θαύμα. Μετά από περίπου 25-30 λεπτά, ήρθε η ώρα να φύγω. Δεν ήθελα να φύγω. Ο γέροντας εντός εισαγωγικών με έδιωξε, γιατί μου λέει, περιμένω κάποια παιδιά από τη Φλόρινα. Λέω, γέροντα, να είναι ευλογημένο, σκύβω τον, ασπάζομαι. Με αγκαλιάζει, με φίλησε και γυρίζω το δρόμο για να φύγω. Το δρόμο, να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Φτάνοντας λοιπόν στην εξώπορτα, ακούω το γέροντα που λέει «Ανδρέα, μισό λεπτό, περίμενε». Ήταν ευλογημένο γέροντα και περιμένω. Οπότε κάποια στιγμή ο γέροντας βγαίνει με μία μπλε σακούλα, αυτές τις νάιλον σακούλες τις μπλε, και μου λέει «Αυτό θα το πάρεις». Είναι, μου λέει, για το δισάκι της ζωής σου. Εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, τι ακριβώς συνέβη. Όταν πήρα το δρόμο της επιστροφής και άρχισα να ανεβαίνω το μονοπάτι, τότε θυμήθηκα τι σκεφτόμουν κατεβαίνοντας. Ήθελα κι εγώ να πάρω κάτι από αυτό το γέροντα, να το βάλω στο δισάκι της ζωής μου, για να το έχω σαν εφόδιο στη μετέπειτα ζωή μου. Είχε κάποια προσωπικά πράγματα του γέροντα. Είχε ένα δικό του κομποσκήνι, ένα ξυλόγλυπτο δικό του,
και κάτι από την προσωπική του ενδυμασία. Πριν σηκωθώ να ξεκινήσω για να φτάσω να πάρω το δρόμο της επιστροφής για τη σχολή, συναντάω τα παιδιά από τη Φλόρινα και μου λένε το κελί του Γέροντα είναι μακριά. Αλλά δεν είναι μακριά, είναι περίπου 10 λεπτά ακόμα με τα πόδια, είστε πάρα πολύ κοντά. Μήπως, λέω, είστε από τη Φλόρινα? Και τα παιδιά μου λένε έκπληκτα, ναι, από τη Φλόρινα είμαστε. Λέω, ο Γέροντα σας περιμένει. Λέει, πώς μας περιμένει, αφού λέει, δεν τον ειδοποιήσαμε, δεν ξέρω τι θα πάμε. Αυτό ήταν το δεύτερο θαύμα της πρώτης φοράς που επισκέφθηκα τον Γέροντα Παΐσιο. Και είναι φυσικά κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω στη ζωή μου. Έχουν πει πολλά για τα θαύματα του Γέροντα Παΐσιου και αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες γι' αυτά. Ίσως θαύμα κάποιος εννοεί ή θεωρεί, παράδειγμα, την θεραπεία μιας νόσου, από μια ασθένεια, ας πούμε, η θεραπεία μιας ασθενείας. Δεν είναι μόνο αυτό το θαύμα. Θαύμα είναι και η μεταμόρφωση ενός άνθρωπου. Έχω δει ανθρώπους να πηγαίνουν στο Γέροντα Παΐσιο, τότε Γέροντα Παΐσιο, πριν ακόμα αγιοκαταταχθεί από την Εκκλησία μας, ενώ σου ζούσε δηλαδή, και όντες άνθρωποι μη έχοντες σχέση με την Εκκλησία, γενικότερα με τη θρησκεία, με τα πιστεύω κτλ., ζώντας μια σωτή ζωή κτλ., να φεύγουν μεταμορφωμένοι, μεταλλαγμένοι στην κυριολεξία από το κελί της Παναγούδας. Μόνο και μόνο ύστερα από αυτή την επικοινωνία με τον Άγιο. Άλλοι θεραπευθήκανε μόνο και με ένα άγγιγμά του. Άλλοι θεραπευθήκαν μόνο και με ένα λόγο του. Ο Γέροντας Παΐσιος, αυτή η Άγια φυσιογνωμία, άνοιγε την καρδιά του και το κελί του σ' όποιον έφτανε στο κατόφλι του. Κερνούσε λουκουμάκι για να γλυκάνει ψυχή και σώμα και μετά ξεκινούσε το ταξίδι. Ο Χαράλαμπος Αποστολίδης, γνωστός ποινικολόγος με μάτια βουρκωμένα, φέρνει στο νου του το δικό του θαύμα από τον Γέροντα Παΐσιο. Τον είχε γνωρίσει όταν ήταν έφηβος ακόμη και από τότε δεν έφυγε λεπτό από τη ζωή του. Είχα ένα νεογέννητο, το οποίο παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας. Ανεξαρτήτως της προσπάθειας των ιατρών, εγώ και η γυναίκα μου πήγαμε και προσκυνήσαμε στον τάφο του. Και οι άθιοπες από τις ώρες εκείνης. Έγινε καλά. Στην Αθηνά και χείρα εκείνη, κανείς δεν αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ιατρών. Αλλά πολλές φορές και η πίστη σώζει. Κρατούσε τον ανηφορικό δρόμο για εκείνον και το εισάδι για τον κάθε έναν που έφτανε στην πόρτα του, αναζητώντας τη λύτρωση. Μεγάλη κουβέντα θα πει κανείς. Το βάρος του σταυρού που ο καθένας κουβαλά όμως μετριάζεται διαφορετικά σε κάθε πλάτη. Θαύματα που συγκλονίζουν. Άνθρωποι που τα έζησαν. Θυμάμαι πήγαινε προνήπια, πήγαινε στο σχολείο και ανέβηκαν με τα παιδάκια τα άλλα να παίξουν σε μια πολυκατοικία εδώ στη γειτονιά, η οποία δεν ήταν μισοτελειωμένη, και πηδούσαν πηδώντας από το φωτοαγωγό από τη μια μεριά στην άλλη, έπεσε στο κενό και τον έφεραν περπατώντας. Και όταν πήγαμε μετά στο νοσοκομείο και τον εξέτασαν, δεν είχε ούτε μία γρατσουνιά. Ούτε μία γρατζουνιά. Το μόνο που ήταν χλωμός από το φόβο του. Ήταν πάρα πολύ χλωμό και όταν πήγαμε στο νοσοκομείο έκανε μία κίνηση στο γιατρό. «Να», του λέει, «να», του κάνει του γιατρού, «να», «να», του κάνει. Και θυμάμαι είχε στενοχωρεθεί και όλες δεν μπορούσε να εκφραστεί, λέει, με αυτό το πράγμα. Τι να λέει στο γιατρό? Του δείχνω την Παναγία, τη δικιά μας εδώ, της Μηχανιώνας. «Όχι», μου λέει, «δεν με βοήθησε αυτή. Μήπως αυτό?» «Όχι». Ήρθαμε την άλλη μέρα, επέγραψε ο πάτερ, μας πήρε, ήρθαμε εδώ. Του λέω, «βρε, δεν ξέρεις», λέω, «ο Παναγιώτης», λέω, «μου είπε», λέω, «ότι κάποιος παππούλης τον κατέβασε». Φέρνει, είχαμε και ένα φίλο, είχε και ένα φίλο καλόγερο στο Άγιον Όρος, ο οποίος χάθηκε και πολύ μας βοηθούσε και εκείνος. Τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί τον έχουμε μεγάλη ευλάβεια. Τους έφαλε και μας δείχνει τον πατέρα Παΐσιο και κάνει αυτό το αυτό. «Να, να, να», κάνει.
την ίδια κίνηση τον είχε κρατήσει. Αργότερα βέβαια όταν επανήρθε με λογοθεραπείες πήγαμε πολύ, αγωνιστήκαμε πολύ και γι' αυτόν. Και επανήρθε η ομιλία του και κάνει, ξέρεις, λέει, τη γύρισε και μου, τη γύρισε και του είπε, λέει, τι του είπες βρε Παναγιώτη, τον είδες, τον είδα, μου λέει η μαμά. Και γύρισα, μου λέει, και του λέω, και σηκώθηκε και έφυγε, αφού με κατέβασε, λέει, έφευγε. Και του λέω, παππούλη, πού εσύ? Και γυρίζει, λέει, και μου λέει, τώρα εσύ Παναγιώτη καλά. Ξαφνικά ανοίγει τα μάτια, μου το διηγείται συνάδελφος αυτός, αναισθησιολόγος, ο οποίος ήταν εκεί, διανυκτέρευε. Και ακούει κάποιους να κλαίνε. Έκλαιγαν έξω από την εντατική κάποιοι. Γιατί η μητέρα τους ήταν πολύ βαριά, πάρα πολύ βαριά και την περιμένα. Γυρίζει και του λέει, πες παιδί μου, λέει, έξω, να μην κλαίνε, να πας στο σπίτι. Αύριο η μάνα τους θα είναι καλά. Και ακριβώς έτσι έγινε. Ο γέροντας έδινε μεγάλο βάρος στο λογισμό. Όλα ξεκινούν από τους καλούς λογισμούς για τον συνάνθρωπό μας, έλεγε. Πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνο τον εαυτό σου, μόνο τον εαυτό σου να βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Όταν ήμουν νέος μοναχός, επισκέφθηκε το Άγιον Όρος ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής. Στη δεκαετία του 1980. Αυτός νέος τότε τραγουδούσε, ήταν αυτά όπως τα λένε επώνυμος, ήταν φίρμα. Ήρθε στο Άγιον Όρος, ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε, άκουσε για τον Γέροντα Παΐσιο, άκουσε και κάποιους άλλους μοναχούς και ήθελε να πάει να τους δει και με παρακάλεσε να τους συνοδεύσω. Πήγαμε πρώτα σε κάποιον ιερομόναχο, ο οποίος έχει πεθάνει και αυτός. Συνήθως στο Άγιον Όρος όταν πας να επισκεφτείς κάποιον, καλώς τον, σε καλωσορίζει, σε γερνάει και οι πρώτες ερωτήσεις γνωριμίας είναι από πού είσαι, τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι, είπε αυτός, είμαι από Αθήνα και είμαι τραγουδιστής. Τραγουδιστής, του λέει, εσύ, λέει, διεγείρεις τα αμαρτωλά ένστικτα, τα πάθη των ανθρώπων τραγουδώντας. Μεταξύ αυτός απελπίστηκε, στενοχωρέθηκε, δεν ήξερε πώς να τον παρηγορήσω, φύγαμε άρων-άρων από εκεί. Τώρα λέω, τι θα γίνει? Είχα κι εγώ έτσι τύψεις. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στο Γέροντα Παΐσιο. Ρωτάει αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, σένα πώς σε λένε, με τι ασχολείσαι, λέει, μουσική. Μουσικός είμαι και τραγουδάω και... Και αρχίζει ο Γέροντας Παΐσιος και χωρίζει τη μουσική σε τέσσερις κατηγορίες. Και χωρίς να τον θίξει τον άνθρωπο, χωρίς να τον κατηγορήσει, χώρισε τη μουσική, την εκκλησιαστική, τη βυζαντινή μουσική, αυτή που υμνούμε το Θεό και τον παρακαλούμε και τον δοξάζουμε. Αναφέρθηκε στην παραδοσιακή μουσική, αναφέρθηκε στην κλασική μουσική, την ευρωπαϊκή όπως τη λέμε εμείς εκεί στο Άγιον Όρος, και επίσης είχαν περάσει πριν από 1-2 χρόνια από εκεί, από το Γέροντα Παΐσιο, αυτά τότε ήταν τη μόδα, αυτά τα heavy metal, πώς τα λένε και ξέρω εγώ. Στο τέλος, αφού τα είπε όλα αυτά, εξηγώντας με λεπτομέρειες πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, λέει ο Γέρο Παΐσιος, τώρα ο καθένας με ό,τι γεμίζει η ψυχή του, το ακολουθεί και βρίσκει το δρόμο του. Και σταμάτησε εκεί. Και ο άλλος ηρέμησε και εμένα με έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί διακριτικά δεν κατηγόρησε κανέναν. Ίσως ο γέροντας να κατάλαβε ότι αυτός ήταν στοχωρημένος ή ο προηγούμενος ιερομόναχος είπε αυτά τα πράγματα κατηγορώντας τη μουσική. Η ταπείνωση αλλά και η πλήρης υπακοή για το γέροντα ήταν θεμελιώδη στοιχεία, όχι μόνο για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά και για τη σχέση του με τους γύρω του. Σήμερα όλοι είναι ανυπόμονοι.
Οι υπομονετικοί όμως, σύμφωνα με τον Χριστό, θα κερδίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015 συνέρχεται η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποφασίζει την κατάταξη του μοναχού Παϊσίου, του Αγιορείτου, στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Εκκλησία προβαίνει στην επίσημη αναγραφή ενός προσώπου στο Αγιολόγιο αυτής. Το βασικό κριτήριο είναι όταν διαπιστώσει ότι το χριστεπώνυμο πλήρωμα τιμά ένα πρόσωπο στην συνείδησή του ως Άγιο, ως Άγιο. Και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία για την Εκκλησία, το ότι ο κόσμος βιώνει την αγιότητα στις μέρες μας, την καθημερινότητά μας. Κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι η αγιοκατάταξη του άργησε. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Έχουμε αγιοκατατάξεις όπως το Αγίου Γρηγορίου Παλαμά που έγιναν πολύ σύντομα. Δηλαδή στην πρώτη δεκαετία, στα πρώτα χρόνια. Άλλες αγιοκατατάξεις έγιναν μετά από δεκαετίες και άλλες μετά από εκατονταετίες. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σημασία ως προς το βαθμό της αγιότητάς τους. Στις συνειδήσεις μας, εμείς που τον ξέραμε, και εν ζωή και μετά θάνατο δεν άλλαξε τίποτα. Δηλαδή, οι επικλήσεις μας, οι απαντήσεις τους, οι σχέσεις μας δεν άλλαξαν καθόλου. Βέβαια, είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η αγιοκατάταξη και είναι μια δημόσια πλέον πράξη η οποία μας δίνει την δυνατότητα να μιλούμε για την αγιότητά του επισήμως. Ο Άγιος Παϊσίος, για όσους το γνώρισαν, δεν έχει κοιμηθεί. Το πνεύμα και η ψυχή του θα του συντροφεύει για πάντα. Εκείνο που έμεινε από αυτό το οδηπορικό για το γέροντα Παϊσίο είναι ότι όλοι, χρόνια μετά, λένε ότι το αισθάνονται δίπλα τους. Νιώθουν ακόμη και σήμερα το παρήγορο άγγιγμά του στον πόνο και τη θλίψη τους. Ο Άγιος που τους συντροφεύει σε κάθε τους βήμα. Καταρχήν τον σκέφτομαι πάντοτε. Τον σκέφτεστε? Με ηρεμεί. Με ανακουφίζει. Και κυρίως μου δίνει ελπίδα. Ήδη πριν την κοίμηση του γέροντα Παϊσίου είχε αρχίσει να σχηματίζεται ένας μύθος γύρω από το όνομά του. Έγινε πρόσωπο αμφιλεγόμενο για τη μοναστική κοινότητα του Όρους. Κάποιοι μάλιστα από τους μοναχούς του ασκούσαν κριτική. Σαφώς και δεν ήταν αποδεκτός, ακόμη και μέχρι σήμερα δεν είναι αποδεκτός. Έτσι απλά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι μιλάμε για το Άγιο Όρος. Μα και στο Άγιον Όρος άνθρωποι κατοικούν. Οι μοναχοί είναι άνθρωποι. Στοχεύουν και προσπαθούν να ενωθούν με τον Θεό και απότερος σκοπός τους είναι η θέωση. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι όλοι πετυχαίνουν στο σκοπό τους. Και εάν αποδεχτεί κάποιος τον γέροντα Παΐσιο ή δεν το δεχτεί ως Άγιο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει στον Παράδεισο. Όταν έρθει η ώρα να τον βάλει ο Θεός στον Παράδεισο, του βάλουν οι πράξεις του και προσωπικός του αγώνας. Πήγαινα λοιπόν εκεί και ήμουν αμφισβητείας ο απέναντι. Απέναντι μέχρι κομμάτια θεΐας. Άδεια, μη θέλω να τα δεχτώ, να μη θέλω να τα παραδεχτώ. Την ίδια στιγμή που σπούδασα θεολογία, προσπαθούσα να βρίσκω τα αρνητικά από όλα αυτά που διάβαζα. Και όμως ο ίδιος εκεί, χαρούμενος, ευτυχισμένος, κάθε φορά να με αγκαλιάζει και να χαίρεται που με βλέπει. Τα 2,5 πρώτα χρόνια του Πανεπιστημίου. Μετά αγαπάω ένα μοναστήρι, το Άγιο Όρος, τρελαίνομαι και θέλω να πάω εκεί μοναχός. Η άλλη άκρη. Εκεί, μπροστά. Αφήνω και χάνω όμως το γέρο Παΐσιο. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα ανθρώπινα μπαίναν και σε αυτές τις σχέσεις. Δεν ήταν όλοι οι αγιορείτες που τον είχαν πολύ ψηλά πάντα. Υπήρχαν και αυτοί που σου λέγαν τα αντίθετα λίγο. Τελειώνω το πανεπιστήμιο. Φτάνω στο γέροντα, τελευταία μέρα δίνω μάθημα Γενάρη μήνα, τελευταίο μάθημα εξεταστική, μαζεύω τα μπουγαλάκια μου και πάω στο Άγιον Όρος. Και πάω λοιπόν στο γέροντα να πάρω την ευχή του, ίσως να γίνει και ο νουνός μου να μου πει και το όνομα που θα έπαιρνα και να καυχαίμαι εγώ ότι θα έχω το γέρο Παΐσιο ως νουνό. Πάω λοιπόν, μένω στο μοναστήρι του Σκουτλουμουσίου που είναι δίπλα από το κελί της Παναγούδας και την άλλη μέρα ξημερώνει
μία χειμωνιάτικη μέρα με χιόνι πολύ, κρύο πολύ, και εγώ ετοιμάζομαι να πω στο Γεροπαϊσκό και χαίρομαι που θα τον βρω μόνο του. Έλα όμως που εκεί πλέον είχε σειρεύσει πολλοί κόσμος και γινόταν χαμός αυτά τα δύο χρόνια που έχασα εγώ από κοντά του, πηγαίνω εκεί και βρίσκω καμιά ογδονταριά ανθρώπους. Λέω θα περιμένω. Μπαίνουμε στη σειρά, έρχεται η ώρα μου. Φτάνω εκεί, με κοιτάει στα μάτια. Μου λέει, τι καλόγερος εσύ. Φεύγεις από το Άγιον Όρος τώρα. Δεν πας καν στο μοναστήρι να τους δεις, να τους μιλήσεις, να πάρεις τα πράγματά σου. Ξαναχειρίζει, με βλέπει εγώ που κλαίω, που τρέμω από το κρύο, από αυτό που πάθαινα, με αγκαλιάζει και μου λέει στα αυτή, φύγε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ τώρα όμως, δεν είναι για σένα όλα αυτά. Και τι μου λέει μετά, και θα έρθει η ώρα που θα το πιάνει το ράσο του και λέει θα το φορέσει το ράσο, αλλά αυτό θα είναι άλλο ράσο όμως, δεν θα είναι το ίδιο βάρος. Σήμερα όλοι μιλούν για έναν πραγματικό Άγιο, ο οποίος με τον βίο αλλά και τις προφητείες του βάζει ακόμη ένα λιθαράκι στην εκκλησιαστική ιστορία. Με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Παΐσιος ήταν ένας από εκείνους που συνέβαλαν στην αναβίωση του μοναχισμού στο Άγιο Όρος, που βρισκόταν σε παρακμή ως τη δεκαετία του 1960. Ο Άγιος Παΐσιος πλέον είναι γνωστός μαζί με τον Άγιο Πορφύριο ως θαυματουργός και θεραπευτής. Αγάπησαν το Θεό και τους ανθρώπους με όλη τους την ψυχή. Έζησαν στη γη σαν άσαρκοι με υπακοή και σκληρή άσκηση. Και όταν ήρθε η ώρα να αποχωριστούν το σαρκείο τους, ένιωσαν ότι είναι πια ελεύθεροι να επιστρέψουν στο Δημιουργό τους. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος αφιέρωσαν τη ζωή τους στην αγάπη για τον Χριστό, δείχνοντας το δρόμο της σωτηρίας. Πέρασαν χρόνια από την κοίμησή τους. Τώρα όμως είναι ακόμη πιο κοντά σε όποιον τους έχει ανάγκη. Η επικοινωνία με τον Άγιο Γέροντα είναι πάρα πολύ κοντινή, καθημερινή και όχι μόνο με μένα, αλλά με όσους τον επικαλούνται. Όλος ο χώρος, όλη η πλευρά του δωματίου
ας το πούμε πίσω από την πλάτη του γέροντα, δεξιά και αριστερά, όλο εκείνο το τμήμα, έλαμπε σαν να φωτιζόταν δεν ξέρω κι εγώ από τι. Ήταν ένα χρυσό φως που περιέλουζε όλη εκείνη την πλευρά. Ήταν σχετικά κοντός, ήταν αδύνατος, δηλαδή δεν σου γέμιζε το μάτι, ας πούμε, εξωτερικά, και όμως ήταν ένας πνευματικός γίγαντας. Τον είδα να τον περιτριγυρίζουν τα πλήθη, ας πούμε, και κάθισα μακριά και είπα, λέω, κάπως έτσι θα ήταν και στην εποχή του Χριστού, ας πούμε. Ο Αθανάσιος Ρακοβαλής και ο Άγιος Παΐσιος είχαν μεταξύ τους μία σχέση μοναδική. Περιγράφει ένα μόνο από τα χαρίσματά του, που ήταν και το πρώτο που διαπίστωνε όποιος τον συναντούσε. Όπως εμείς βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, τα μαλλιά είναι ξανθά, τα μάτια είναι καστανά, έτσι και ο Άγιος Παΐσιος έβλεπε την καρδιά του άλλου. Χωρίς προσευχή, εννοείται. Χωρίς προσευχή, ναι. Υπάρχουν και άλλοι γέροντες οι οποίοι, ξέρω εγώ, μπορεί να προσευχηθούν και τους αποκαλύπτει ο Θεός, ας πούμε. Έχουν και αυτοί αυτό το χάρισμα. Αλλά στον Άγιο Παΐσιο αυτό ήταν μια μόνιμη κατάσταση, μια φυσική κατάσταση. Ήρθαν κάποιοι άλλοι, μιλούσαν, εγώ καθόμουν πιο εκεί για να μην τους ενοχλώ, κάνω 20 μέτρα πιο πέρα, και προσευχήθηκα μέσα μου και είπα, Θεέ μου, λέω, κάνε τον γέροντα να με δεχθεί, λέω, εδώ στο κελί του, να μοιράζω λουκούμια και νερό στους επισκέπτες που έρχονται. Και γυρίζει λοιπόν εκεί που μιλούσε με τους άλλους ανθρώπους, γυρίζει, με κοιτάει εμένα, χτυπάει το πόθι του κάτω και λέει, βρε το Θανάση, λέει, που θέλει να γίνει γκαρσόνι στην Παναγούδα. Το πιάσε. Ο Αστέριος Αναγνωστόπουλος ζει λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μοναστήρι της Ουρωτής. Την πρώτη φορά που επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο στην Παναγούδα, μαζί με ένα φίλο, ήρθε αντιμέτωπος με μία έκπληξη. Βρεθήκαμε στη σκήτη του Παπούλη, υπήρχαν κάποιοι προσκυνητές εκεί και σε μια αγωνία ο γέροντας, πάνω σε δύο κούτσορα όπως συνήθιζε, συνομιλούσε καθισμένος με έναν άλλον προσκυνητή. Και ακούστηκε κάποια στιγμή από δίπλα μία φωνή. Μάλλον κραυγές πάρα πολλών ζώων. Οι προσκυνητές οι άλλοι είπανε ένας δαιμονισμένος. Εγώ γέλασα και τους είπα, παιδιά, κάποιο κοπάδι με ζώα είναι, άλογα, σκυλιά, πρόβατα, τσοπάνιδες και τέτοια πράγματα. Και μου λένε, θα δεις. Και πραγματικά σε λίγο πλησιάζαν οι φωνές και εμφανίστηκε στην είσοδο του χώρου που έμενε ο γέροντας ένας πανύψηλος άντρας, ο οποίος κάθε φορά που φτερνιζόταν, αντί να βγαίνει το γνωστό φτέρνισμα, βγαίναν όλες οι φωνές των ζώων. Δεν τολμούσε να δει το γέροντα, γύρισε πλάτες σε όλους μας, με τα χέρια του έπιασε τα γόνατα, έσκυψε λίγο, και επειδή βρέθηκε πιο κοντά στο γέροντα, υποθέτω, οι αντιδράσεις των δαιμονίων ήταν πιο έντονες και άρχισε να φταρνίζεται συνέχεια. Ο γέροντας σηκώθηκε, ήρθε κοντά μας, μας είπε ότι έχει αυτό το ιδιαίτερο περιστατικό, να τον συγχωρέσουμε, να απομακρυνθούμε. Εμείς φύγαμε, πήγε και έπιασε τον συγκεκριμένο άνθρωπο από τον αφιένα με το χέρι του, τον οδήγησε μέσα στο σπίτι, στην εκκλησία. Εάν δεν συνέβαινε αυτό το περιστατικό, επειδή ο γέροντας είναι σωματικά ήταν μικρός όμως, όταν τον είδα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτός ήταν ο μεγάλος γέροντας Παΐσιος, ας πούμε. Αλλά από την πρώτη στιγμή, με την παρουσία αυτού του δαιμονισμένου και τη συμπεριφορά του και όλα αυτά που γίναν, πραγματικά έτσι ένιωσα λίγο ιδιαίτερα. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είδα την άλλη μέρα στις καριές του Αγίου Όρους, δεν είχε τις ίδιες αντιδράσεις. Ο Αθανάσιος Ρακοβαλής είχε μία παρόμοια εμπειρία με μία γυναίκα. Λίγο πριν είχε προσευχηθεί ο ίδιος με θέρμη να γίνει κάτι θαυμαστό για να πιστέψει και ο πατέρας του. Ήμουν εγώ, ο πατέρας μου, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ας πούμε, που ήταν τότε μικρή. Εκεί που χάζαμε ένα βιβλίο, άνοιξε η πόρτα και γύρισα συνέστα και είδα και μπήκανε δύο γυναίκες και ένας άντρας. Συνέχισα να χαζεύω. Ξαφνικά ακούω μια φωνή, ας πούμε, έτσι πολύ έντονη, ένα τσίριγμα, ας πούμε, και βλέπω ότι μια γυναίκα να έχει πέσει κάτω στο πάτωμα και να χτυπιέται.
αλλά χτυπιόταν με έναν τρόπο τελείως αφύσικο. Ενώ ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα και κοίταζε το ταβάνι, όλο της το σώμα, ας πούμε, σαν να είχε σούστες, ανεβοκατέβαινε. Φύγαν οι μπότες της, σηκώθηκαν οι φούστες της, έγινε άνω κάτω, ας πούμε, και άρχισε να βγάζει μια φωνή άγρια, μια φωνή αντρική, και να λέει, ας πούμε, «Και αυτή η χαμένη, όλο στο μοναστήριο με πάει, τι με φέρνεις εδώ πέρα, παΐς και με κες, με κες. Θα σας δείξω εγώ, θα σας κάνω όλους να με προσκυνάτε με το 6-6. Με κες, Παΐσχε, με κες. Α, ήρθε και η Μαρία». Και βγάζει ένα δυνατό, ένα πράγμα που να το πυρουλιαχτώ κανείς και μένει ακίνητη. Εγώ είπα, πάει, λέω, έσπασε το κεφάλι της. Έτσι πως κοπανιότανε κάτω, έσπασε το κεφάλι της. Την πλησιάσανε η μοναχούλα, ας πούμε, και οι γυναίκες, την ντύσανε λίγο. Εν τω μεταξύ αυτή σηκώθηκε, κάθισε και άρχισε να κλαίει, αλλά αυτή τη φορά ήρεμα. Και τι έλεγε? «Έφυγε αυτό το τέρας από μέσα μου. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, Παναγία μου, με ελευθέρωσε από αυτό το τέρας». Έφυγε αυτή η γυναίκα, πλησιάζω τη μοναχούλα, της λέω, «Την ξέρετε αυτή τη γυναίκα?» «Όχι», μου λέει, «δεν την ξέρω, πρώτη φορά τη βλέπω». Μου είπε, λέει, «ότι έχει δαιμόνιο και είδε στον ύπνο της τον Άγιο Παΐσιο και της είπε, έλα στον τάφο μου και θα σε κάνω καλά». Ο πατέρας μου τα είχε κάνει πάνω του. Φοβήθηκε ιστορίες και σκέφτηκα και εγώ πώς, λέω, έτυχε και βρεθήκαμε εδώ πέρα. Και σκέφτηκα την προσευχή που είχα κάνει στον δρόμο. Λέω, δεν παρακάλεσα τον γέροντα να του δείξει κάτι να τον βοηθήσει? Ο κύριος Αναγνωστόπουλος διηγείται τη συνάντησή του με έναν προσκυνητή γυρνώντας από το Άγιο Όρος. Του εξήγησε πώς ο γέροντας τον βοήθησε όταν άρχισε να χάνει βάρος από ασθένεια που οι γιατροί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν. Δεν μπορούσαν οι γιατροί να κάνουν τίποτα, δεν είχε κανένα πρόβλημα, όλα ήταν καλά. Αυτός όμως σιγά σιγά έσβηνε. Κάποιος του είπε για τον γέροντα Παΐσιο. Μου λέει, έρχομαι στο Άγιο Όρος, βρίσκω τον γέροντα και καθίσαμε, λέει, και συζητήσαμε. Του είπα αυτό και αυτό έχω. Και όπως καθόμασταν, μου λέει ο γέροντας, «Θα πας στην αυλή του σπιτιού σου, αριστερά από τη σκάλα, σε μια απόσταση 1,5 μέτρου. Θα σκάψεις, θα βρεις μια μπάλα από λίπος. Θα μου το φέρεις εδώ και θα πάνε όλα καλά». Πραγματικά, μου λέει, εγώ παραξενεύτηκα. Λέει, πώς ξέρει πως είναι το σπίτι μου, ότι έχω αυλή, ότι έχω σκάλα? Έσκαψα, βρήκα και το λίπος, λέει. Το έβαλα σε ένα δοχείο, του το έφερα. Το πήρε ο γέροντας, το διάβασε, κατέβηκε, λέει, στη θάλασσα και το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Από τότε λυθήκαν όλα μου τα προβλήματα. Και μου είπε ο γέροντας ότι κάποιος, λέει, σε έχει κάνει μάγια. Δεν μου έδωσε περισσότερες πληροφορίες, δεν τον ξαναείδα τον άνθρωπο. Ήτανε, όταν τον είδα εγώ να του συνάντησα, ήταν μια χαρά, ήταν υγιέστατος, ήταν καλός. Αυτή ήταν η αφήγηση δική του. Του λέω, γέροντα, λέω, πώς κάνετε τόσα θαύματα, ας πούμε? Πώς τα κάνετε? Δεν τα κάνω εγώ, μου λέει, ο Χριστός τα κάνει. Δεν λέει το Ευαγγέλιο μέσα, λέει, όποιος πιστεύει σε μένα τα θαύματα που εγώ κάνω και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνει? Αυτό είναι, λέει, αφού το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται θεοφόρος. Κουβαλάει μέσα του τον ίδιο τον Χριστό. Γίνεται ένας μικρός Χριστός. Υπήρχε ένας ιερέας, το όνομά του ήταν πατήρ Νικόλαος, στους Καλημεριανούς Ευβίας, ο οποίος ήταν πολύ καλός γέροντας. Εγώ να πω ότι είναι Άγιος, ο Θεός το ξέρει. Ο οποίος ήρθε κάποια στιγμή και έκανε τρισάγιο στον τάφο του γέροντα, εδώ στο μοναστήρι στη Σουρωτή, και όταν απομακρύνθηκε αυτός και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί, ακούστηκε δυνατή φωνή από τον τάφο του γέροντα, «Παπα-Νικόλα, να ξανάρθεις». Τον αισθανόσουν ως πατέρα, ως αδελφό, ως φίλο, αλλά συγχρόνως αισθανόσουν, εγώ τουλάχιστον, και ένα δέος. Έτσι είναι η σχέση μας και με το Θεό. Δηλαδή ποτέ δεν ξεπέφτει σε μία σχέση, είμαστε φιλαράκια, ας πούμε, και ξέρω εγώ, παίζουμε καρπαζιές. Όχι, είχες την αίσθηση ότι είναι φίλος, αδελφός, πατέρας, αλλά συγχρόνως είχες και την αίσθηση ότι εδώ έχουμε απέναντί μας, ας πούμε, τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Είχες ένα δέος. Για μένα, λοιπόν,
σπουδαιότερο θα έλεγα από τα άλλα τα χαρίσματα, προορατικό, διορατικό, ιαματικό, ήταν αυτό το χάρισμα της παρηγορίας που είχε ο Άγιος, ζώντας σε μια εποχή που οι άνθρωποι είμαστε όλοι κουρασμένοι, προβληματισμένοι με χίλια δυο. Λοιπόν, πηγαίναν και ξεφορτώνανε τα προβλήματά τους. Δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Το λεωφορείο που ανέβαινε από τη Δάφνη στη Σκαρία επάνω κάθε μέρα, από τα 50 άτομα του λεωφορείου, 40 θα πηγαίναν στον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, και γινόταν ένα καραβάνι, μια φάλαγγα ανθρώπων, γι' αυτό και το μονοπάτι ήτανε, δεν φύτρωνε χόρτο στο μονοπάτι, γιατί συνεχώς ανεβοκατεβαίναν άνθρωποι. Ο Άγιος Παΐσιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή του πατέρα Αρσένιου Βλιαγκόφτη, που σήμερα είναι μοναχός στη Μονή Αρσενίου της Ορμήλιας Χαλκιδικής. Τον γνώρισε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν έχοντας σπουδάσει φιλοσοφία, αναζητούσε ακόμη την αλήθεια με τη δίψα των νεανικών του χρόνων. Τελικά τη βρήκε στην απλή ζωή και τις διδαχές του Αγίου Παϊσίου και των άλλων Αγίων και ανθρώπων της νοεράς προσευχής, της άσκησης, της σιωπής και της αγάπης. Η ίδια η Μονή εξάλλου έχει το όνομα του Αγίου Αρσενίου που βάφτισε τον αγαπητό από όλους Παϊσίο. Πήγαιναν πολλοί, ας πούμε, έτσι με μια διάθεση να πούνε ξυπνάδες, ή σου λέει τώρα τι είναι ένας καλόγερος εδώ πέρα, που ήταν και ο σωματότυπος του γέροντα, ήταν έτσι, ήταν σχετικά κοντός, ήταν αδύνατος, δηλαδή δεν σου γέμιζε το μάτι, ας πούμε, εξωτερικά, και όμως ήταν ένας πνευματικός γίγαντας. Πήγαιναν στον Άγιο Παΐσιο, στο Γερο Παΐσιο, άνθρωποι, ας πούμε, με τη μόδα της εποχής εκείνης, με μαλλιά, με το άλλο, με το άλλο, που βέβαια, εάν στο σπίτι πηγαίνουν οι γονείς να τους κόψουν τα μαλλιά, θα γινόταν επανάστες. Και όμως ο Άγιος, με τον τρόπο που είχε και λοιπά, ελάτε ρε παλικάρια, λέει και λοιπά, και έχω υποσχεθεί σε κάποιον, λέει, να το δώσω για να γεμίσει ένα μαξιλάρι, του έχω υποσχεθεί κάτι μαλλιά, και λοιπόν, και τους έκοβε τα μαλλιά. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, σου κέρδιζε την εμπιστοσύνη, και όταν ο άλλος σου κερδίζει την εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, έτσι, αν μας πάρει με το φιλότιμο, λοιπόν, είσαι πρόθυμος να του δώσεις την καρδιά σου. Συχνά ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος δεχόταν επιθέσεις από το «ταγκαλάκι», όπως έλεγε τον διάβολο. Πολλοί όμως έγιναν και μάρτυρες θαυμαστών σημείων της αγιότητάς του, αφού έβλεπαν το άκτιστο φως να βγαίνει από το καλύβι του κατά την διάρκεια της αγρυπνίας, ή ακόμη και τον ίδιο τον Άγιο να μην ακουμπά στο έδαφος όταν στεκόταν όρθιος και προσευχόταν. Εάν δεν είχα κλείσει την πόρτα πίσω μου να ακουμπήσω με τους ώμους να σταθώ, μπορεί να έπεφτα κι εγώ μέσα στο δωμάτιο. Το δωμάτιο είχε χαμηλό φωτισμό. Ο γέροντας καθότανε σε ένα καναπεδάκι και το εντυπωσιακό είναι ότι όλος ο χώρος, όλη η πλευρά του δωματίου, ας το πούμε πίσω από την πλάτη του γέροντα, δεξιά και αριστερά, όλο εκείνο το τμήμα, έλαμπε σαν να φωτιζόταν δεν ξέρω κι εγώ από τι. Και ήταν ένα χρυσό φως που περιέλουζε όλη εκείνη την πλευρά. Ήταν η πρώτη φορά που είδα εγώ τον γέροντα σε αυτή την κατάσταση. Ήταν ιδιαίτερα ήρεμος. Πλησίασα κοντά του, τον ρώτησα για ένα θέμα που με ενδιέφερε. Με απάντησε. Και με χτυπάει έτσι απαλά να φύγω. Του λέω, γέροντα, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Και πριν εγώ ολοκληρώσω, δεν ξεκίνησα να κάνω την ερώτηση, γυρνάει και μου λέει, ό,τι σου πει ο γιατρός. Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω για ένα ιατρικό θέμα. Εκείνος, πριν καν εγώ ξεστομίσω τίποτα, μου έδωσε την απάντηση. Η χάρη αυτή εκδηλωνόταν πολλές φορές με ασυνήθιστους τρόπους. Δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να φύγω από κοντά του. Δεν ήθελα. Αν μπορούσα να μείνω εκεί όλη μου τη ζωή δίπλα του, θα ήμουν εκεί. Πού να πάω, ας πούμε. Δηλαδή, καθόσουνα δίπλα του και ήσουνα σαν να ήσουν στην αγκαλιά του Θεού. Έφευγε από μέσα σου κάθε στεναχώρια, κάθε φόβος. Γέμιζες μια ειρήνη, γέμιζες μια χαρά. Πού να πας, ας πούμε. Όπως κανείς ζεσταίνεται από τη σόμπα, συνηθίζω να λέω, έτσι σε επηρέαζε αυτή η χάρη, καθώς ήσουν δίπλα του και σε αλλίωνε εσωτερικά, αλλιωνόσουν.
Και άλλες φορές γινόταν και περίεργα πράγματα. Να, μια φορά που μου συνέβηκε και εμένα, εκεί που μιλούσαμε, ξαφνικά πλημμύρισε η αυλή μου μια εφοδία. Πετάγομαι πάνω και αρχίζω να ψάχνω δεξιά και αριστερά να δω πού και η θυμία μου. Λέω, γέροντα, ευωδιάζει, τι έχει αυτό, γινούσε έτσι. Έτσι λίγο έκπληκτο, είχα βγει από τον εαυτό μου. Μου λέει, σου ευωδίασε, μου λέει. Ναι, λέει, ευωδιάζει πολύ. Και κάθισα δίπλα του, ας πούμε, γιατί κατάλαβα ότι αυτό ήταν που ευωδίαζε, από αυτό να έβγαινε η ευωδία. Ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό το προνόμιο της απελπισίας. Δηλαδή, έχεις απογοητευτεί από όλους και από όλα. Υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε, που πηγαίνανε στον Άγιο και λέει ότι εγώ δεν βρίσκω κανένα νόημα στη ζωή και ήρθα σε σένα και αν απογοητευτώ και από εδώ πάω να αυτοκτονήσω. Λοιπόν, και άλλαζε η ζωή τους με το που γνώριζαν τον Άγιο. Είναι το προνόμιο της απελπισίας με αυτή την έννοια. Έτσι, δεν τρεφόμαστε με ψέματα και με ψεύτικες ελπίδες. Πώς λέγει, μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία, λέει στο ο ψαλμοδός ο προφητάνας Δαβίδ. Δηλαδή, μην έχετε την εμπιστοσύνη σας σε ψεύτικα πράγματα, να πούμε σε ανθρώπους και να το επεκτείνουμε εμείς, σε πολιτικά, οικονομικά συστήματα, σε υγιεινούς σωτήρες, ψεύτικους μεσσίες. Λοιπόν, όταν απογοητευτούμε από όλα αυτά, τότε πραγματικά βλέπουμε ότι το μόνο στέρεο θεμέλιο, όπως λέει και ο Φώτης Κόντογλου, έτσι, το ασάλευτο θεμέλιο, διότι όλα είναι, να πούμε, κάποια στιγμή σε απογοητεύουν, σε προδίδουν. Το μόνο που δεν σε προδίδει είναι ο Χριστός και οι Άγιοι. Δεν μας άφηνε να τον ηχογραφήσουμε. Εγώ όσες φορές επιχείρησα και έκρυψα το δημοσιογραφικό και στην κάλτσα, πίσω στη τσέπη του μπουφάντα αυτά, μόνο το χέρι πήγαινε και έβγαζε το μικροφωνάκι. Ό,τι γράψεις, χειρόγραφα με το χέρι. Οπότε πολλές φορές τώρα δεν μπορώ να βγάλω και τα δικά μου τα γράμματα, γιατί το χέρι πήγαινε γρήγορα, γιατί η ροή των λόγων ήταν τόσο μεγάλη και τόσο συνεχόμενη που μαργαριτάρια θεϊκά, ψήγματα χρυσού. Αληθεύει, κύριε Μαυροκέφαλο, ότι πολλές φορές πήγαιναν κάποιοι, έγραφαν και μετά γυρνούσαν στο σπίτι και έβλεπαν ότι η κασέτα δεν είχε γράψει. Ναι, γιατί δεν είχε την ευλογία. Δεν έδινε ευλογία ο γέροντας. Την πίστη τους κρατούσανε βαθιά με στην ψυχή τους. Χέρις, Πάτερ, Παΐσιε. Φωτογραφίες. Πολλές φορές με τη φωτογραφική μηχανή δεν μας έδινε άδεια να τον φωτογραφίσουμε. Εν τούτης, εμείς τα κρυφά βγάζαμε φωτογραφίες και έβγαινε μόνο τα δέντρα, μόνο το πράσινο ή μόνο το σπίτι. Τώρα βλέπω ότι εμφανίζεται πάρα πολύ και το διαπιστώνω αυτό από το εκκλησάκι που έχω φτιάξει στην Αξανδρούπολη προς τιμήν του, που έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί τους φανερώνεται και τους λέει: έχω σπίτι στην Αξανδρούπολη, έχω μοναστηράκι. Έρχονται από Θεσσαλονίκη πάρα πολλοί άνθρωποι και τους ρωτάω: εσείς από πού είστε οι καταγωγοί σας? Λέω: από Θεσσαλονίκη. Και πώς έρχεστε, λέω, στην Αξανδρούπολη σε ένα μικρό εκκλησάκι, ενώ έχετε, λέω, ισορροτή ένα τέταρτο? Και μου αναφέρουν οι γυναίκες ότι τους φανερώνεται, σε αρκετές γυναίκες, τους φανερώνεται στον ύμνο και τους λέει: για να ικανοποιήσω το έτοιμο, θέλω να κάνετε κόπο. Έχω ένα μοναστηράκι κοντά στο ποτάμι, στη Μαΐστρο, στην Αλεξανδρούπολη. Μια πολύ γνωστή μου κυρία, παντρεμένη με έναν επίσης πάρα πολύ δημοτικό μου άνθρωπο, ο άντρας ήταν παντρεμένος, έχει ένα γιο από τον γάμο του τον προηγούμενο και παντρεύτηκε με μία κυρία. Η κυρία αυτή δεν είχε κάποια σχέση με την εκκλησία. Ένας άνθρωπος από αυτούς που, ναι, μεν υπάρχει Θεός, κάνει, αλλά δεν είχε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Δεν είχε πνευματικό, δεν κοινωνούσε, δεν πήγαινε εκκλησία κτλ. Ο άντρας είχε σχέσεις με την εκκλησία. Πηγαίνω λοιπόν μια μέρα στον γέροντα, αφού είχε κοιμηθεί, μιλάμε για αυτά τα χρόνια, τα τωρινά. Κάθομαι δίπλα στο τάφο του, έχει ένα και το περβάει, το πεζούλι, ας πούμε. Κάθομαι εκεί, έκανα προσευχή και λέω: γέροντα, εντάξει, αυτός ο άντρας έχει ένα παιδί, βολεύεται, εν πάση περιπτώσει, και ψυχολογικά. Η γυναίκα η καημένη στεναχωριέται. Βοηθήστε να αποκτήσουν κάποιο παιδί, ας πούμε. Και μου απαντά νοητικά ο γέροντας, αυστηρά, απόλυτα και αδιαπραγμάτευτα. Πρώτα θα κοινωνήσει και μετά. Με εντολή του πνευματικού της, αυτή η γυναίκα, μετά από λίγο καιρό, κοινώνησε. Και μάλιστα κοινώνει στην περίοδο των Χριστουγέννων. Μετά από μερικές μέρες άρχισε να έχει κάποιες ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Πήγε στον γυναικολόγο της και ο γυναικολόγος της είπε ότι από 27 Δεκεμβρίου μέχρι 2 Ιανουαρίου έμεινε έγκυος. Δηλαδή κοινώνησε και έμεινε έγκυος. Οι γονείς δίνουν το σώμα
Ο δε Θεός είναι την ψυχή. Οπότε μόλις γίνεται το παιδάκι βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο και προστατεύεται από το Θεό, από το θύρακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, όσο παράσουν κατά κάποιον τρόπο τις ευθύνες τους γονείς. Και όταν σας πάρει ο Θεός πέραν τους γονείς, ο θύρακας άγγελος συνεχίζει να προστατεύει τον άνθρωπο, όπως και ο Θεός, φυσικά από ψηλά και από κοντά. Ο Άγιος Παΐσιος μου προφήτευσε εμένα προσωπικά πολλά γεγονότα, ας πούμε, από τη δικιά μου τη μικρή τη ζωή. Μου είπε παραδείγματος χάρη ότι πριν παντρευτώ, ας πούμε, ότι θα κάνω 3 παιδιά. Και αυτό ήταν πολύ, με στήριξε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πολλές δοκιμασίες. Η γυναίκα μου έχανε τα παιδιά, ξέρω εγώ, κτλ. Και ενώ μετά το πρώτο παιδί που γεννήθηκε γίνανε διάφορες αποβολές, οι γιατροί λέγανε ότι υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τέτοια, εγώ θυμόμουν και έλεγα, εμένα πάντως μου έδωσε 3 σταυρουδάκια, όπως να με φάνε τότε όλοι. Αλλά τελικά, έτσι με έναν ανέλπιστο τρόπο, ήρθανε τα πράγματα και έχω 3 παιδιά σήμερα. Για ανθρώπους που είναι κοντά στην Εκκλησία, που αγαπούν το Θεό, η επικοινωνία δεν σταματά. Μπορεί να μην βλέπεις κατά κόσμον τον άνθρωπό σου, αλλά επικοινωνείς. Και αυτό το βιώσαμε με την Ανάσταση του Κυρίου και ο Γέροντας ομολογούσε ότι όταν φύγω θα είμαι πολύ πιο κοντά σας. Τώρα με εμποδίζει το σαρκείο μου. Όταν φύγω θα ξέρετε ότι θα είμαι πιο κοντά σας. Και πραγματικά η επικοινωνία με τον Άγιο Γέροντα είναι πάρα πολύ κοντινή, καθημερινή και όχι μόνο με μένα, αλλά με όσους τον επικαλούνται. Η Αθηνά Σιδέρη είναι κάτι σαν σύγχρονη Απόστολος. Από το 1991, όταν κοιμήθηκε ο πνευματικός της πατέρας, ο Άγιος Πορφύριος, γυρνάει όλη την Ελλάδα και κάνει ομιλίες για όσα βίωσε κοντά του. Ακόμη και σήμερα, όπως λέει, ο Άγιος την ακούει και πάντα ανταποκρίνεται όταν του ζητάει βοήθεια, για εκείνη ή κάποιον άλλο. Είχα πάει για δική μου ασθένεια στο νοσοκομείο και περίμενα να βγάλω εισιτήριο στην είσοδο. Χτυπά λοιπόν το τηλέφωνο μου. Κυρία Σιδέρη, είμαι η Τάδε και λοιπά, την ήξερα. Κυρία Σιδέρη, έπαθα καρκίνο, προσβλήθηκα από καρκίνο και αρχίζει να κλαίει. Τι λες Βρεσότη, της λέω, αλήθεια. Και της λέω, θα τα πούμε, θα βρεθεί ένας χρόνος, είμαι και εγώ στο νοσοκομείο. Πριν από μένα ήταν μία κυρία από το σαλόνι, να πάω πάλι στη γραμματεία. Του λέω, Άγια μου Πορφύρια, γεροντάκο μου, παπουλάκο μου, έτσι πως του μιλάω, με φιλικά, όπως του μίλαγα που ήταν στη γη, που ήταν εν ζωή. Το άκουσες, προσβλήθηκε από καρκίνο. Θα την αναλάβεις, θα την αναλάβουν άλλοι, ποιος θα την αναλάβει, του λέω. Και η κυρία βγάζει το βιβλιάριό της, ήμουν πίσω της, και μάλιστα λίγο πλάι έτσι, διακριτικά καθόμουν έτσι. Βγάζει το βιβλιάριό της από την τσάντα της. Απάνω στο βιβλιάριό της είχε κολλήσει μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. «Α, λέει, τι είναι αυτή η εικόνα», λέει στην κοπέλα που τους. «Τι είναι αυτή η εικόνα». «Το Άγιος Νεκτάριος, Παναγία μου, πού είναι αυτό, πώς κόλλησε, εγώ δεν την είχα στην τσάντα μου». Πού βρέθηκε. Προσπαθούσαν να την ξεκολλήσουν, δεν ξεκόλλαγε. Πάω στο σαλόνι και τηλεφωνώ στην ασθενή και της λέω, έλα περαστικά σου, θεραπεύθηκε ο καρκίνος σου. Ο γιατρός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτή η ιστορία είναι 2 χρόνια τώρα και με πήρε τηλέφωνο μέσα στον Αύγουστο, παραμονή της Παναγίας, να μου πει η κοπέλα ότι δεν υπάρχει τίποτα. Έκανε χημειοθεραπείες, αλλά δεν τις τελείωσε, διότι πήγε εκεί, προσκύνησε, έβαλε τη μετάνοιά της στον Άγιο, στον πατέρα Νεκτάριο που είναι εκεί, ένας γλυκύτατος παππούλης, και πραγματικά την θεράπευσε ο Άγιος Νεκτάριος. Μα είναι αγάπη ο Θεός, αλλά ο Θεός
δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη, είναι και δίκαιος. Δεν μπορεί έναν κλέπη λοποντίτη που ζεις βάρος των άλλων να τον εφέσει σε μια κατάσταση. Θα μου πεις, μα πώς είναι αγάπη. Όμως έτσι είναι η θρησκεία μας και έτσι πρέπει να είναι για να ομολογήσουμε τις ιδιότητες του Θείου πώς είναι. Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θείου. Αλλά όμως δεν το ξέρουμε. Ο Θεός μπορεί να τους βάλει όλους στον παράδεισο και όλων των θρησκειών να τους βάλει όλους. Κάθε φορά που θα πήγαινα στο Γέροντα, το αυτοκίνητό μου γέμιζε, αλλά μόνο τηλεφωνικά. Όταν ήταν η ώρα, δεν το ξέρω Γέροντας ότι εγώ θα πήγαινα. Δεν ήταν στάντα η ώρα μου που θα πήγαινα εγώ στο Γέροντα. Χτυπούσε το τηλέφωνο μία ώρα πριν. Άκου κόρη μου, στην τάδε στάση, επί της Κηφισίας, επί εδώ, εκεί, ας πούμε, μου έλεγε σημεία. Θα περάσεις να πάρεις δύο άτομα, έρχονται σε μένα. Οι σκέψεις μου εγώ μέσα, χωρίς να του αντιδράσω, αφού το έχω γεμάτο το αυτοκίνητο, αφού το έχω γεμίσει, θα περάσω να πάρω τις φίλες μου, ας πούμε, τους συγγενείς μου. Και στο τέλος, αφού μου το γέμιζε ο παππούλης το αυτοκίνητο, μου λέγε, εσύ τι σκέφτηκες τώρα, ότι το έχεις γεμάτο. Μετά που θα κλείσουμε, θα σου ειδοποιούν ότι κανένας δεν θα μπορέσει να έρθει. Αυτό και γινότανε. Αυτό ήταν μία συνηθισμένη κατάσταση. Η εκτίμηση που έτρεφε ο Άγιος Παΐσιος για τον Άγιο Πορφύριο και το αντίστροφο πήγαζε από την γνήσια ταπείνωση. «Γέροντα», είπε κάποιος στον Άγιο Παΐσιο, όπως διαβάζουμε το σκεύος εκλογής, «θέλω να σας δω για ένα πρόβλημά μου που το συζήτησα και με τον Γέροντα Πορφύριο». «Αν το συζήτησες με εκείνον, δεν χρειάζεται να το συζητήσεις και με εμένα, γιατί εκείνος είναι έγχρωμη τηλεόραση, ενώ εγώ είμαι ασπρόμαυρη», του απάντησε. Ο Άγιος Πορφύριος πάλι έλεγε ότι η χάρη που έχει ο Γέροντας Παΐσιος έχει μεγαλύτερη αξία από τη δική του, γιατί εκείνος την απέκτησε με κόπο, ενώ του ίδιου του την έδωσε δωρεάν ο Θεός για να βοηθηθούν οι αδελφοί. Έχουμε ακούσει και περιστατικό να μιλάει με τον Άγιο Παΐσιο μέσα στο κελί του, που βρισκόμαστε με τον σύζυγό μου, για μία κοινή προσευχή για ένα καράβι που κινδύνευε. Και ειδοποίησε και τον Άγιο Παΐσιο και τον Σοφρόνιο, τον Γέροντα Σοφρόνιο του Έσεξ. Και ακούσαμε αυτά, τα ακούσαμε από το στόμα του. Μετά χάθηκε ο Γέροντας, γιατί έβγαινε πολύ από το σώμα του ο Γέροντας. Δηλαδή, συγγνώμη που λέω τη λέξη έβγαινε, γιατί άνθρωπος απλώς είμαι. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη να βάλω, τη βάζω εντός εισαγωγικών. Διότι ενώ νόμιζες ότι Παναγίτσα μου μήπως έπαθε τίποτα, μήπως νεκρώθηκε, έλεγες τώρα προσευχότανε, τι έκανε. Κι όμως όταν γύριζε σου λέγε, ναι μωρέ, πετάχτηκο στην Αμερική ας πούμε που χρειάστηκε ένα χειρουργείο, ή στην Αγγλία ή στον Καναδά ας πούμε. Υπάρχουν μαρτυρίες πολλές που αναφέρουν ότι ο Γέροντας ήταν ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Μία μέρα λοιπόν που καθόμασταν και συζητούσαμε, τον ρώτησα. Του λέω, Γέροντα, γίνεται κάποιος να είναι ταυτόχρονα σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα σημεία? Και πώς γίνεται αυτό? Και μου λέει, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν είναι ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα σημείο. Όταν όμως υπάρχει μεγάλη πνευματική ανάγκη, τότε έρχονται άγγελοι Κυρίου, πιάνουν τον άνθρωπο αυτόν που πρέπει να είναι σε ένα άλλο σημείο και τον μεταφέρουν σε εκείνο το σημείο. Και μετά μπορεί να χρειαστεί να τον μεταφέρουν και σε ένα τρίτο σημείο και μετά σε ένα τέταρτο σημείο και μετά να τον ξαναγυρίσουν εκεί που βρισκόταν. Ο χρόνος όμως ο πνευματικός, από την ώρα που επεμβαίνουν άγγελοι, Θεός κτλ., δεν έχει καμιά σχέση με τον υλικό χρόνο που εμείς ξέρουμε. Και οι ταχύτητες μεταφοράς και συζητήσεων και τα λοιπά είναι εντελώς διαφορετικές. Με αποτέλεσμα, εμείς υλικά, να νομίζουμε ότι
βρίσκεται εδώ αυτός ο άνθρωπος που μετακινήθηκε και ένας άλλος σε ένα σημείο να νομίζει ότι βρίσκεται εκεί και ένας άλλος να νομίζει ότι βρίσκεται εκεί. Γινόντουσαν πράγματα, ας πούμε, σαν αυτά που λέει στο Ευαγγέλιο. Βλέπεις θαύματα να γίνονται σωριδών. Βλέπεις άνθρωποι, ας πούμε, να πέφτουν πλήθη πάνω του, ας πούμε. Ερχόταν εδώ πέρα χιλιάδες κόσμος, μιλάμε. Και θυμάμαι μια στιγμή έτσι που τον είδα να τον περιτριγυρίζουν τα πλήθη, ας πούμε. Και κάθισα μακριά και είπα, λέω, κάπως έτσι θα ήταν και στην εποχή του Χριστού, ας πούμε. Είναι δύο με εξετάσεις να περάσουμε στην άλλη. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο δεύτερο μέχρι ένα σημείο για να μας βοηθάει με την κακία του. Δεν τον άφησε για να μας ταλαιπωρεί. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλος. Μερικοί άγγελοι ξέχασαν την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Το χάρισμα το διορατικό, το προορατικό, το ιαματικό είναι εντυπωσιακά. Όμως αυτά τα χαρίσματα βασίζονται, πατούν επάνω σε άλλα χαρίσματα τα οποία δεν φαίνονται, τα οποία είναι προϋποθέσεις. Δηλαδή τα χαρίσματα αυτά δίνονται στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν αγαπήσει το Θεό με όλη τους την καρδιά, έχουν καλλιεργήσει τις θεοειδείς αρετές και κυρίως την αγάπη και την ταπείνωση. Ο Άγιος Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, φτάνουν λοιπόν στην πραγματική ταπείνωση και τότε ακριβώς μπορεί η χάρη του Θεού να δουλέψει στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος λογαριάζει τον εαυτό του ως ένα μηδενικό, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποιος γέροντας. Όταν εσύ αισθανθείς ότι είσαι ένα μηδενικό, τότε έρχεται ο Θεός και βάζει μπροστά μια μονάδα. Σκοπός είναι εμείς να ταπεινωθούμε, να καταλάβουμε καλά αυτό που λέει η Γραφή, ο Χριστός μας, ότι χωρίς εμού ούδη να στεπιείν ουδέν, δηλαδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε, και όταν λέμε τίποτε εννοούμε τίποτε. Τότε λοιπόν, όταν κανείς ταπεινωθεί, έρχονται τα χαρίσματα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με διαφόρους γκουρού, θαυματοποιούς, μάγους και ξέρω εγώ τι. Καταλάβετε, εκείνοι δεν έχουν αληθινά χαρίσματα, έχουν ψεύτικα της πλάνης, του πονηρού, για να δοξάζονται οι ίδιοι, για να βγάζουν χρήματα κλπ. Αφήστε που ο πονηρός δεν ξέρει, διότι όταν λέμε προορατικό χάρισμα εννοούμε για τα μελούμενα, έτσι. Ο πονηρός δεν ξέρει το μέλλον, ξέρει το παρελθόν και το παρόν και βγάζει από την εμπειρία του. Ο διάβολος, οι δαίμονες που είναι πνεύματα, ξέρουν το παρελθόν και το παρόν, έχουν μια τεράστια πείρα και με βάση αυτή την πείρα κάνουν υποθέσεις για το μέλλον. Μόνο το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει το μέλλον και το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματα στους Αγίους, οπότε οι Άγιοι ως μέτοχοι των χαρισμάτων του Θεού μπορούν, ας πούμε, να πούν κάτι για το μέλλον, όχι όμως ως θαυματοποί να πάει κανείς σαν όπως τα medium τα πλανεμένα και ας πούμε να πληρώσει, πες μου το μέλλον, όχι. Λειτουργεί το χάρισμα του Αγίου όταν το Άγιο Πνεύμα κρίνει ότι υπάρχει λόγος, δηλαδή για να βοηθηθεί ένας άνθρωπος, να στηριχθεί, να παρηγορηθεί. Η Αγία Ταπείνωση είναι η τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό, η τελεία υπακοή στο Θεό χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού είναι ευλογία. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κοίταξε να δεις, λέει, τον πιστό άνθρωπο, τον ταπεινό άνθρωπο, όλοι θέλουν να τον αδικήσουν. Και όλοι τον σπρώχνουν, λέει, προς τα κάτω, να πάρει την χειρότερη θέση, λέει. Και όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, λέει, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει. Μου είπε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήτανε, λέει, κάποια αδέλφια, πέθανε ο πατέρας και ήθελαν να μοιράσουν την περιουσία τους. Άρχισαν να τσακώνται μεταξύ τους. Ποιος θα πάρει, ξέρω, κτλ. Ήταν και ο καημένος ένας που ήταν έτσι ταπεινός και πράος. Λέει, όταν είδα τα αδέλφια μου, λέει, να σκοτώνται μεταξύ τους, είπα, ας το καλό, ας πούμε, έτσι, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λέω, εγώ δεν θα μιλήσω τίποτα, ας με δώσουν ό,τι θέλουν, ας πούμε. Του δώσαν κάτι χωράφια, λέει, όλο άμμο, αμμουδιές, ας πούμε, δεν μπορούσε να καλλιεργήσει τίποτα. Οπότε αναγκάστηκε ο καημένος, αφού δεν μπορούσε να ζήσει στην οικογένειά του, και πήγε μετανάστης στη Γερμανία. Μετά από χρόνια, ξέρω εγώ 10-15 χρόνια, ξαναγύρισε στο χωριό και τι βρέσκει, ας πούμε. Τον ψάχανε, λέει, να τους πουλήσει το χωράφι. Γιατί, λέει, από τη μια μεριά του χωραφιού είχε χτιστεί ένα ξενοδοχείο και από την άλλη μεριά του χωραφιού είχε χτιστεί ένα άλλο ξενοδοχείο και χτυπούσε ο ένας τον άλλον και η τιμή του χωραφιού που βρισκόταν ανάμεσα είχε πάει στα ύψη, ας πούμε.
Δηλαδή, με αυτή τη στάση να μου φέρει ένα παράδειγμα πόσο ο Θεός βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός έγινε πολύ πλουσιότερος από τα αδέλφια του. Θέλει μια λεπτότητα αυτό να διατηρήσουμε την ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι να σκύβουμε το κεφάλι. Η ταπείνωση, έλεγε ο Γέροντας, δεν είναι να λέμε ότι εγώ ταπεινός, ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εγώ. Όχι έτσι. Αυτό είναι να το νιώθεις μέσα σου. Σιδέρη κάποια στιγμή δοκιμάστηκε από αμφιβολίες για το αν θα έπρεπε να συνεχίσει να μιλάει δημοσίως. Πήρε όμως την απάντηση από την αξέχαστη συνάντηση που είχε στην Αριζόνα με τον γέροντα Εφραίμ. Θα συνεχίσετε, θα μιλάτε και τώρα σας έχει πει ο γέροντας ότι όπου μιλάτε είναι εκεί, παρίστατε. Από τώρα σας λέω ότι όπου θα μιλάτε θα βρίσκομαι κι εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο αποκαλυπτικό ήταν για μένα και ήταν μία τονωτική ένεση και για μένα, γιατί έλεγα γέροντα να σταματήσω, μήπως κούρασα τον κόσμο, μήπως τούτο, μήπως εκείνο. Και έρχεται ο πατήρ Εφραίμ και λέει θα συνεχίσεις. Είχα καταγράψει σε ένα χαρτί τρεις ερωτήσεις να του κάνω όταν θα μου δινόταν η ευκαιρία να εξομολογηθώ. Και χτυπάει ένα κουδουνάκι και ανοίγει ο πατήρ Αρσένιος και λέει να περάσει κυρία Σιδέρη. Ενώ εγώ ήμουν στη λίστα τελευταία να περάσω. Και λέει, μία καλή κυρία από την ομάδα σας ήθελε να μου κάνει τρεις ερωτήσεις. Οι τρεις ερωτήσεις ήταν οι δικές μου. Είπε ότι έρχονται πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, από απόψεως ας πούμε, τέλος πάντων, και πείνας και αυτά, αλλά ιδιαίτερα πνευματικής κρίσης. Δύσκολα χρόνια αποστασίας. Εμένα μου είχε πει τότε ότι είμαστε μέχρι το αναστημά μας, τώρα είναι κι άλλο ένα ανάστημα πάνω αμαρτία. Πολύ αμαρτία η Ελλάδα, πολύ αμαρτία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς θα πληρώσουμε. Αλλά να μην φοβηθούμε. Κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία μας, κοντά στο... και στην προσευχή μας και στη μετάνοια, να έχουμε να μετανοούμε, να λέμε συγχώρα μας Κύριε, κάτω από το πετραχύλι, δηλαδή τα μυστήρια της Εκκλησίας να τα αξιοποιούμε. Υπάρχουν πολλά φώτα που βλέπει κανείς και εντυπωσιάζεται, μα ένα είναι το φως το αληθινό. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά και αν πεις, μα πλανάσε, μπόρεσε τέτοια πλάνη, μακάρι να πάει όλος ο κόσμος και να φαντάζονται και να σκέπτονται το Θεό όπως τον σκέπτομαι εγώ. Άλλο ότι δεν έχω γίνει ακόμα όπως πρέπει, όμως αγωνίζομαι και θέλω. Γι' αυτό λάμεται τα μέτρα. Υπάρχει και άλλο πνεύμα που λέγεται πονηρό, που θα φροντίζει και θα πει αν τον κάνω εγώ αυτό το γέρο, τον εξεπτελήσω, όχι όλος ο κόσμος τρέχουν εκεί πέρα και γίνονται καλά και παθαίνουν τούτο και εκείνο. Ο Άγιος Παΐσιος κοιμότανε μια-δυο ώρες το 24ωρο το πολύ. Φανταστείτε, να τρως δύο παξιμάδια, να πίνεις τρία ποτήρια νερό, να κάνεις 2.000 μετάνοιες και να κοιμάσαι και μια-δυο ώρες. Γίνεται αυτό? Γίνεται, διότι εδώ πλέον λειτουργούν άλλοι νόμοι, πνευματικοί, καταλάβετε. Όταν κανείς έχει ανατραφεί με ένα πνεύμα μόνο λογική, ένα και ένα κάνουν δύο, και βλέπει αυτά τα πράγματα, κάπου εντυπωσιάζεται, με έναν καλό εντυπωσιασμό, και κάπου και η καρδιά του μαλακώνει. Δηλαδή σου λέει ότι εδώ η ζωή μας δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνουν δύο, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν πλησιάζει κανείς τον Χριστό, συμβαίνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή ο Χριστός τι έλεγε στους μαθητές του? Την ειρήνη τη δικιά μου σας τη δίνω σε εσάς, μια ειρήνη που ο κόσμος δεν τη ξέρει και δεν μπορεί να την αποκτήσει. Αυτό συμβαίνει νομίζω με όλους τους χριστιανούς. Έχουμε έτσι μια ειρήνη. Όταν ας πούμε κανείς γνωρίζει ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού, ας πούμε, του φεύγει το άγχος. Χωρίς Θεό τα πράγματα είναι δύσκολα. Με τον Θεό, έλεγε ο γέροντας, είναι φοβερά.
Χριστός είναι το παν, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Παΐσιος, αναφερόμενος στη Βασιλεία του Θεού, τόνισε ότι αυτή η ζωή είναι προσωρινή και στόχος είναι να πιάσουμε τη βάση για να κερδίσουμε τον Παράδεισο.